στο σημείο αυτό να πάμε στην Ιταλία να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα γιατρό, τον κύριο Γιάννη Γκούμα, ο οποίος είναι γιατρός στο νοσοκομείο του Βιτζέβανο. Καλησπέρα, κύριε Γκούμα, το λέω σωστά, έξω από το Μιλάνο. Καλησπέρα σας. Ναι. Λοιπόν, μόλις μάθαμε, σοκαρισμένοι, εσείς προφανώς περισσότερο, γιατί το ζείτε καθημερινά, ότι η Ιταλία θρηνεί άλλους 793 νεκρούς σε 24 ώρες. Μπορείτε να μας περιγράψετε αυτά που ζείτε κάθε μέρα στο νοσοκομείο που εργάζετε? Ναι, είναι εδώ και ένα μήνα περίπου, τρεις εβδομάδες, που έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και βέβαια οι νεκροί. Και αυτό είναι ακόμα σε έξαρση. Αυξάνεται. Κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται. Δεν έχουμε φτάσει στο πικ το λεγόμενο. Η κατάσταση είναι δραματική γιατί υπάρχει ένας κορεσμός από τις θέσεις στα νοσοκομεία και κυρίως στην εντατική θεραπεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν κάποιος αρρωστήσει και δείξει ένα ιατρικό, μια ιατρική εικόνα πολύ σοβαρή, κινδυνεύει άμεσα γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρεθεί εύκολα μία θέση σε εντατική θεραπεία. Εσάς σας έχει τύχει να έχετε ασθενή να χρειάζεται διασωλήνωση, να μπει στην εντατική και να μην υπάρχει κρεβάτι και να μένει αβοήθητος? Βεβαίως. Δυστυχώς υπάρχει, είναι η πιο ηλικιωμένη και είναι και η πιο ευάλωτη. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο, η κρισιμότητα στην Ιταλία. Η θέση στα νοσοκομεία, στην εντατική και τα φάρμακα, δηλαδή τα αποθέματα φαρμάκων. Άρα χάνονται άνθρωποι, κύριε Γκούμα, χάνονται άνθρωποι, ηλικιωμένοι, όλες οι ανθρώπινες ζωές είναι προφανώς, που θα μπορούσαν να σωθούν. Βεβαίως. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την έξαρση της εθνισιμότητας που δεν έχει φτάσει στο πικ. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί για 1-2 εβδομάδες. Μπορείτε να μας περιγράψετε την πιο δραματική στιγμή που έχετε ζήσει τις τελευταίες ημέρες εκεί, μέσα στο νοσοκομείο? Λοιπόν, είναι τα πιο δραματικά περιστατικά. Εμείς είμαστε περίπου εδώ και 2 εβδομάδες νοσοκομείο COVID με 80 ασθενείς. Δεν είμαστε πολύ μεγάλο νοσοκομείο, αλλά από 4 κλίνες στην εντατική έχουμε φτάσει σε 10 κλίνες. Τα πιο δραματικά περιστατικά είναι περίπου 42-45 χρονών. Είναι ένα αντρόγινο, δηλαδή γυναίκα, ο σύζυγος και ο σύζυγος, οι οποίοι δεν πάνε καθόλου καλά αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα πιο δραματικά περιστατικά. Ενώ εσείς αν ζήσατε κάποιες στιγμές που ήρθατε σε δύσκολη θέση γιατί θα έπρεπε να σώσετε έναν άνθρωπο και δεν μπορούσατε. Για σας εννοώ δραματικές στιγμές. Ναι, ναι, αυτά τα που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι πριν 2 μέρες, γιατί αναγκαστήκαμε να στείλουμε αυτούς τους 2 νέους στην εντατική να αφήσουμε πολύ πιο ηλικιωμένους με παθήσεις έξω. Γιατί έχετε και τους άλλους ασθενείς, από τροχαία, από εγκεφαλικά, από εμφράγματα, που θα πρέπει όλα μαζί, είστε και ογκολόγος εσείς. Κάτι τελευταίο. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Γκούμα, για να σταματήσει αυτή η ανθρωποδυσία κάθε μέρα στην Ιταλία? Υπάρχει τρόπος ή θα συνεχίσουμε να μετράμε για μέρες και εβδομάδες νεκρούς, εκατοντάδες? Αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθούν τα αποθέματα και κυρίως η πειθαρχία του κόσμου. Η απομόνωση η κοινωνική. Ακόμα δεν υπάρχει πειθαρχία με τόσους νεκρούς κάθε μέρα? Δυστυχώς, εχθές διάβαζα ότι υπήρχε μία αύξηση στην παρέμβαση της αστυνομίας στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Η κυβέρνηση μάλλον θα πάρει ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Θα βγει και ο στρατός. Και πιστεύουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μεγαλύτερη πειθαρχία. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε στην επαρχία έξω από το Μιλάνο προς τον Μπέργαμο και Μπρέσα που έχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά από κρούσματα και από νεκρούς είναι το γεγονός ότι όλος ο κόσμος αυτός συνέχιζε να δουλεύει, να εργάζεται γιατί είναι όλο το βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας εκεί. Δεν κάθεται ο κόσμος, δεν κλείσανε εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις δεν κλείσανε άμεσα. Και αυτό που έχουμε μάθει αυτή τη στιγμή από τον ιό είναι ότι το πιο σημαντικό χρόνο είναι, παράγοντας είναι ο χρόνος. Γιατί κολλάει, μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Άρα πρέπει να κλείσουν τα πάντα. Το είπατε όλο σε τρεις λέξεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γκούμα, τον γιατρό, τον Έλληνα που είναι στην Ιταλία και δίνει τη μάχη.